Είναι περισσότεροι παράνομοι που στέλνουν λουλούδια ή νόμιμοι? Όχι, είναι, θα το πούμε, το 75% είναι οι νόμιμοι και το 25% οι παράνομοι. Μπορεί να μπει και πελάτης και να στείλει και το παράνομο του και, το, και της γυναίκας του. Να σου πω, της γυναίκας του έχει στείλει, πάρα, σου, έχει τύχει, ναι. Σου έχει τύχει να στείλει το νόμιμο και να στείλει και 2-3 παράνομα. Εσύ 2-3. Κάτσε και θα δεις. Ο ίδιος άνθρωπος, 2 παράνομα, 1 νόμιμο. Λάθος αν γίνει, κύριε γυναίκα Μαρίνο, μας, η γυναίκα... και πάνε αντίστροφα. Ναι, λάθος έχει γίνει. Μπορεί να, μην, να γίνει λάθος στην κάρτα. Ναι. Να, μην κάνουμε, να μην κάνει λάθος στην κάρτα και να στείλει τη γυναίκα του το παράνομο. Αυτό σας έχει τύχει. Και delivery. Σας έχει τύχει κάτι τέτοιο. Παρία μου, μισό λεπτό, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Μάλιστα. Σας έχει τύχει κάτι τέτοιο. Έχει τύχει η Δημόπουλη. Έχει τύχει ρημό που λέμε αυτό το πράγμα. Εντάξει, πρέπει να είσαι προσεκτικός όταν μπει στο Ανθοπολείο τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Είσαι λίγο υποάτμο να μην σε δει πολλοί κόσμος. Αν θέλεις να κάνεις, δεν είναι παράνομο, παράνομο. Απλά προσπαθείς εσύ να, να το πούμε να εκτονωθεί κάποιος άνθρωπος την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ας πούμε. Κάποιος άνθρωπος που του αρέσει, μια γυναίκα που αρέσει σε κάποιον άντρα, να, μην, να νιώσει ωραία. Έδωσα λίγα λουλούδια, λίγα τριαντάφυλλα, λίγες ορχιδέες. Γυναίκες αν στέλνουν σε άντρες ή είναι ως επιτοπλίστων οι άντρες προς τις γυναίκες? Ναι, υπάρχουν και γυναίκες που θα περάσουν να πιάσουν λουλούδια, που θέλουν να, που τους αρέσει η φύση του λουλουδιού, ας πούμε, και δεν θα πάνε να του πιάσει, ας πούμε, κάτι άλλο, ένα μπουκάμισο, ας πούμε, ένα κύριγγ ή οτιδήποτε άλλο. Θα του πιάσουν λουλούδι που να το στείλουν ή να το πάρει σπίτι του, να είναι κάτι πιο λάθινγκ, να το πούμε, το λουλούδι για αυτήν την ημέρα τη συγκεκριμένη. Δεν είναι ονομαστική εορτή. Το πιο extreme που σας έχουν ζητήσει τέτοια μέρα ποιο ήτανε? Εντάξει, μιλάμε για πριν το Eurogroup, να το πούμε, που είχε πελάτη που είχε στείλει και 150 τριαντάφυλλα σε μία κοπέλα. Wow, τυχερή κοπέλα. Είχε στείλει πολλή κατοικία, είχαν του φτιάξει πολλή κατοικία με τριαντάφυλλα. Μια χαρά. Μεγάλη. Έχει διάφορα παράξενα. Έχει ήταν χρόνια νόμιμος που κάνουμε αυτό το επάγγελμα. Ήταν νόμιμος. Εντάξει, καλά. Ήταν πολύ ερωτευμένος απλά το παιδί. Ναι. Έχει η μέρα αυτή, έχει ανθρώπους που θολώνει το μυαλό τους, ας πούμε. Θέλουν να εκτονωθούσουν με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο, ναι.